Κοινωνικές τάξεις που δημιουργούνται στη διαδικασία της ιστορικής ανέλυξης και οι συγκρούσεις από τα αντίθετα συμφέροντα θα αποτελέσουν τους κεντρικούς άξονας της θεωρίας και πρακτικής τυποποίησης των ιδεών του Μάρξ. Ο Μάρξ θα μιλήσει για την κοινωνική στρωμάτωση επεξηγώντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο όχι μόνο των ταξικών σχηματισμών και συγκρούσεων αλλά και τον ιστορικό τρόπο διαφυγής από αυτούς. Η λύση βρισκόταν σε μια ριζοσπαστική ανακατάταξη των κοινωνικών δυνάμεων. Ο ιστορικός ρόλος του προλεταριάτου είναι η εγκαθίδρυση της αταξικής κοινωνίας. Η αταξική κοινωνία θα ήταν μια κοινωνία χωρίς ανισότητες ή τουλάχιστον χωρίς την άδικη, μεροληπτική, καταναγκαστική, απάνθρωπη κοινωνική στρωμάτωση των καπιταλιστικών κοινωνιών. Η αταξική κοινωνία θα υλοποιούσε το όνειρο της πραγματικής ελευθερίας του ατόμου πέρα από τις απατηλές συμβατικότητες του ψευδοκράτους. Το όλο σχήμα φανέρωνε μια αποκαλυπτική κοσμογονία. Η ταξική συνείδηση είναι το βασικό σημείο της έννοιας της κοινωνικής τάξης κατά τον Μάρξ. Η ταξική συνείδηση περιλαμβάνει τη συνείδηση του ταξικού συμφέροντος και τη συνείδηση της ιστορικής αποστολής. Τα δύο αυτά σκέλη, αυτά της ταξικής συνείδησης, εκδηλώνονται στα πλαίσια της πάλης των τάξεων σε δύο επίπεδα. Βραχυπρόθεσμα με τις ταξικές διεκδικήσεις και μακροπρόθεσμα με την επαναστατική δράση. Κατά γενικότερη έννοια, η αίσθηση του ατόμου ότι ανήκει σε μια κοινωνική τάξη, ότι ταυτίζεται με τα μέλη της, ότι διαφοροποιείται από τα μέλη των άλλων κοινωνικών τάξεων και ότι τα ατομικά συμφέροντα επηρεάζονται και εξαρτώνται από τη θέση που κατέχει η κοινωνική του τάξη στο σύστημα της κοινωνικής ιεράρχησης και τις δυνατότητες που προσφέρει. Οι βασικές έννοιες από το σχολικό βιβλίο της κοινωνιολογίας. Η συνεχής παραγωγή ανισοτήτων είναι το αίτιο για τις κοινωνικές συγκρούσεις. Καρλ Μάρξ. Ανταγωνισμός συνεχής μεταξύ της αστικής και της εργατικής τάξης. Η πάλη των τάξεων είναι ο μοχλός της ιστορίας. Οι μισθοί των εργατών δεν αντιστοιχούν στην πλήρη αξία των αγαθών που παράγουν. Ο ελάχιστος μισθός αποτελεί ένα μόνο μέρος του εργάσιμου χρόνου τους που αντιστοιχεί στην παραγωγή αγαθών ίσης αξίας με τις δαπάνες των δικών τους αναγκών συντήρησης. Τα αγαθά που παράγουν οι εργάτες στον υπόλοιπο εργάσιμο χρόνο τους από τον χρόνο αμοιβής τους, τον ελάχιστο μισθό δηλαδή, αντιστοιχούν στην επιπλέον αξία, δηλαδή στην υπεραξία.